Θέλω και εγώ να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο Κωστής και να πω ότι να πω ότι η στήριξη των μέσων της αριστεράς είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία ζήτημα. Και πολλές φορές οι κυκλοφορίες αυτές καθ' αυτές ή οι δημοσιευμένες ακροαματικότητες δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το βάρος. Γιατί? Γιατί τα μέσα της αριστεράς έχουν τη δυνατότητα να θέτουν αριστερή ατζέντα. Λίγο πριν ξεκινήσω έβλεπα ένα δελτίο ειδήσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η ιδιοκτησία αυτού του σταθμού έχει καθορίσει τη στάση της απέναντι στην κυβέρνηση επηρεαζόμενη από τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες στο πεδίο των αδειών. Δεν ήταν ένα φιλικό δελτίο, προφανώς δεν σας προξενεί έκπληξη, ούτε εσάς ούτε εμένα, αλλά θα σας πω κάτι το οποίο είναι για να ελεγχθεί από την άποψη της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Μισή ώρα μετά την έναρξη του δελτίου δεν υπήρχε η είδηση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ η ιεράρχηση, η επιλογή και ο χρωματισμός των θεμάτων τα οποία επιλέγει ένα μέσο να αναδείξει είναι από μόνα τους άποψη. Δεν χρειάζεται να διατυπωθεί ως τέτοια. Όταν το πρώτο μνημόνιο έκοβε 30% της συντάξης και η είδηση ήταν οι γιατροί του Κολονακίου, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, το θυμάστε, οι γιατροί του Κολονακίου, οι πολύ δημόσιοι υπάλληλοι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Άρα λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα μέσα της αριστεράς να τα στηρίζουμε, να τα κάνουμε δικά μας και να έχουμε και βεβαίως και με την κριτική μας και με τα μέσα μας και με την κυβέρνησή μας πρέπει να είμαστε αυστηροί και με τους εαυτούς μας και τα στραβοπατήματα πρώτοι να τα επισημαίνουμε και να τα καταδεικνύουμε με την αγωνία του αριστερού, του προοδευτικού πολίτη που θέλει η Ελλάδα να μπει σε μια καινούργια φάση, αλλά χωρίς αυτά δεν γίνεται. Χωρίς αυτά δεν γίνεται και το έχω συνειδητοποιήσει εγώ μέσα σε αυτή την πορεία της διαδικασίας για την αδειοδότηση των καναλιών. Η μάχη η οποία γίνεται είναι από τις κρισιμότερες. Δεν είναι μια μάχη δευτερεύουσα. Δεν μπορούσαν ορισμένοι να φανταστούν ότι σε αυτό το πεδίο θα μπουν κανόνες. Ότι θα εφαρμοστεί το Σύνταγμα, το οποίο Σύνταγμα λέει ότι για να έχεις τηλεοπτικό σταθμό πρέπει να υπάρχει άδεια. Η τηλεόραση δεν είναι σαν τον υπόλοιπο τύπο. Κάθεται ο Νικολακάκος και εκδίδει μία εφημερίδα και τελείωσε. Πρέπει να υπάρχει άδεια. Χρησιμοποιεί δημόσιο αγαθό, που είναι η συχνότητα. Δεν υπήρχαν άδειες 27 χρόνια. Υπήρχε αυτό που ο νομοθέτης, ντροπαλός λίγο, έλεγε καθεστώς νόμιμης λειτουργίας. Και τι γινότανε φίλες και φίλοι, κάθε 31 δωδεκάτου, λίγο πριν τη βασιλόπιτα, ο ομόλογός μου των προηγούμενων κυβερνήσεων υπέγραφε ένα χαρτί και παρέτεινε για ένα χρόνο το καθεστώς νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Ντροπή και έσχος. Υπήρχανε κανάλια, φίλες και φίλοι, τα οποία κοιμήθηκαν με περιφερειακή άδεια και ξύπνησαν με πανελλαδική. Από αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχω ακούσει πολλούς φίλους να λένε ότι καθυστερήσαμε. Δεν καθυστερήσαμε. Δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Η πρώτη μας μέρημνα στην πρώτη κυβέρνηση από το Γενάρη και μετά ήταν να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ. Να σταματήσει η Ελλάδα να είναι η ντροπή της Ευρώπης, να είναι η μοναδική χώρα χωρίς δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Αυτό κάναμε, αυτό ξεκινήσαμε. Είχαμε πολλά προβλήματα στην προηγούμενη διακυβέρνηση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, επίσης πρέπει να σας θυμίσω. Το οποίο δεν καταφέραμε να συγκροτήσουμε. Και ήταν η πρώτη μας δουλειά μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη να βάλουμε μπρος, να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε στη Βουλή. Είχα πει ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου είναι μόνο η αρχή. Σε κάθε στροφή, σε κάθε μέτρο, σε κάθε εκατοστό αυτής της πορείας έχουν προσπαθήσει να μας σταματήσουν.
Να μην γίνει διαγωνισμός. Να μην γίνει διαγωνισμός. Προσέξτε, προσέξτε. Η φανατική της αγοράς, η φανατική της ιδέας ότι η ελεύθερη αγορά μπορεί να λύνει ζητήματα, αυτοί που μπορούν να σου βγάλουν και λόγο γιατί πρέπει να ανοίξει το επάγγελμα του κομμωτή, ας πούμε, της κομμώτριας, θέλουν το επάγγελμα του ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού να είναι κλειστό. Πήγανε, καβαλήσαν τις συχνότητες και θεωρούσαν αυτονόητο ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχίζεται σαΐ. Έλα που δεν συνεχίζεται σαΐ και είμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είμαστε στην τελική φάση του διαγωνισμού. Έχουμε σήμερα, ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ότι κατατέθηκαν 11 φάκελοι υποψηφιοτήτων για 4 τηλεοπτικές άδειες τις οποίες έχουμε δημοπρατήσει και αναρωτιέται κανείς γιατί τέτοιος πόλεμος. Δεν χρειάζεται όμως να ψάξει κανείς πάρα πολύ, αρκεί να κοιτάξει τις δημόσια διατυπωμένες απόψεις τους. Ο διευθυντής ενός συγκροτήματος δημοσιογραφικού από τα 3 που συναπαρτίζουν ένα μεγάλο κανάλι, του ξέφυγε κάποια στιγμή, μάλλον δεν του ξέφυγε, και καθώς εγκαλούσε τους άλλους 2 ιδιοκτήτες του καναλιού, γιατί δεν βάζουν λεφτά στο κανάλι για να συνεχίσει αυτό να ζει, διατύπωσε δημοσίως την άποψη ότι οφείλουν να το κάνουν επειδή δια της ιδιοκτησίας του τηλεοπτικού σταθμού απέκτησαν ισχύ και χρήμα. Προσέξτε φίλες και φίλοι, αυτό είναι μια δημόσια διατυπωμένη άποψη. Δηλαδή, ο τηλεοπτικός σταθμός δεν υπηρετεί καταρχήν το λειτουργήμα της ενημέρωσης των πολιτών, δεν υπηρετεί το νόμιμο στον καπιταλισμό κυνήγι του κέρδους για τον ιδιοκτήτη του, υπηρετεί την προσδοκία του και την αγωνία του να αποκτήσει ισχύ και χρήμα σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Εμφανής ή αφανής. Και αυτό είναι μια δημόσια διατυπωμένη άποψη. Αυτό θα πει διαπλοκή. Να παραδέχονται δημοσίως αυτό το πράγμα. Να θεωρούν ότι αυτή είναι το κράτος και να μην καταθέτουν ποθενέσχες. Να θεωρούν ότι έχουν αυτό το δικαίωμα. Αυτό σημαίνει διαπλοκή. Να διώχνονται ξένες επιχειρήσεις από την Ελλάδα επειδή δεν δέχτηκαν να τους κάνουν συνεταίρους. Να πιέζονται τράπεζες για να κάνουν τους τραπεζικούς κανόνες, να τους βοηθούν με τα δάνειά τους, αυτοί να αντιγυρίζουν πολιτική στήριξη στον πολιτικό που σήκωσε το τηλέφωνο και ζήτησε από την τράπεζα να τους διευκολύνει και ούτω καθεξής. Αυτά παραλάβαμε και αναρωτήθηκα όταν το Σεπτέμβρη, τον Γενάρη, τον προηγούμενο, κάτσα στο γραφείο τις πρώτες μέρες και μου φέρανε κάποια χαρτιά ανυπόγραφα και λέω τι είναι αυτά ρε παιδιά, είναι λέει τα τέλη χρήσης συχνοτήτων. Ήταν με το όνομα της κυρίας Βούλτεψη, έτοιμα χαρτιά από τους υπηρεσιακούς, τα οποία δεν τα έχει υπογράψει η κυρία Βούλτεψη για να πάνε να τα πληρώσουν. Το τέλος χρήσης συχνοτήτων, το 2% επί του τζίρου των καναλιών, δεν το εισπράτανε 2011 με 2014. Πονηράδα των πολιτικών. Θα σου χαρίσω φόρο, θα μου δώσεις στήριξη. Και βεβαίως εμείς κάναμε το αυτονόητο. Δεν θεωρώ ότι κάναμε κάποια επαναστατική πράξη. Βάλαμε την υπογραφή μας. Δεν μιλώ για το πρόσωπό μου, προσέξτε. Δεν μιλώ για το πρόσωπό μου. Δεν ήταν μια δική μου απόφαση αυτό. Ήτανε η συλλογική απόφαση της κυβέρνησης. Ήτανε η ακλόνητη βούληση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Φόρος διαφήμισης 2010. Ψηφισμένος, ουδέποτε εφαρμοσμένος. Ακριβώς η ίδια ιστορία. Ψηφίζουμε ένα φόρο, δεν τον εφαρμόζουμε και ενδεχομένως τους παίρνουμε για ένα τηλέφωνο και κραδένουμε την απειλή της εφαρμογής του νόμου που μόλις ψηφίσαμε και τον έχουμε αφήσει στα ζήτητα. Ακριβώς η ίδια ιστορία. Είμαι βέβαιος ότι οι πολιτικοί ηθήνοντες εκείνης της κυβέρνησης σκέφτηκαν ότι θα
κραδένουν την απειλή της εφαρμογής αυτού του φόρου για να κερδίσουν πολιτική στήριξη. Αυτά τα παιχνίδια είναι εφήμερα. Και για κακό δικό τους, τα είδαμε πάρα πολύ πρόσφατα να παίζουν μπροστά στα μάτια μας. Και αυτό, αυτού του τύπου τα λάθη δεν μας επιτρέπουν ούτε οι αξίες μας, ούτε οι αρχές μας να τα επαναλάβουν. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ με τα θέματα των αδειών. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία στα οποία έχουμε υποστεί σφοδρή κριτική. Και τα ακούτε, είμαι βέβαιος, συνέχεια από τα χείλη των αντιπάλων μας. Υπάρχει μία συζήτηση περί αρμοδιοτήτων. Κατά την ερμηνεία που κάνουν οι ιδιοκτήτες των καναλιών και η Νέα Δημοκρατία, αυτά τα δύο μέρη σε ελάχιστα σημεία διαφωνούν στο συγκεκριμένο πεδίο, να έχετε υπόψη σας. Θα έπρεπε μόνο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να κάνει τη διαδικασία της αδειοδότησης. Για να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συγκροτείται από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες, εκεί θα απαιτούνταν η συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας για να συγκροτηθεί. Και η Νέα Δημοκρατία τι έκανε, έβαλε βέτο στη συγκρότησή του. Ακριβώς για να μην προχωρήσει η διαδικασία της αδειοδότησης. Είναι προφανές βεβαίως ότι το Σύνταγμα δεν κρατά την αποκλειστική αρμοδιότητα αδειοδότησης για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αντίθετα υποχρεώνει το κράτος να βεβαιώνει, να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν να λειτουργούν κατόπιν αδείας. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο εγείρουν. Γιατί λέει μόνο 4 κανάλια? Εδώ υπάρχει μία έτσι μεθοδευμένη διαστρέβλωση. Αυτό που αυτή τη στιγμή δημοπρατούμε είναι η άδεια για κανάλια τα οποία θα εκπέμπουν πανελλαδικά, θα μεταδίδεται το σήμα τους μέσα από το δίκτυο των κεραίων, το ψηφιακό του σήμα, και θα είναι και γενικού περιεχομένου. Τι σημαίνει γενικού περιεχομένου? Και ειδήσεις και ψυχαγωγία και τα αθλητικά τους και τα πάντα. Δεν θα είναι θεματικά δηλαδή, δεν θα είναι περιφερειακά και δεν θα είναι και τα δορυφορικά, για παράδειγμα. Έτσι, είναι άλλο πράγμα ένα κανάλι που υπάρχει στο μπουκέτο μια συνδρομητικής τηλεόρασης και άλλο πράγμα τα κανάλια τα οποία μπορεί ο Έλληνας πολίτης από άκρη σε άκρη της Ελλάδας να απολαμβάνει με τον ελάχιστο εξοπλισμό που είναι μια συσκευή τηλεόρασης. Ούτε από κωδικοποιητές, ούτε συνδρομές, ούτε τίποτα. Αυτά τα ελεύθερα κανάλια λοιπόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι αντίστοιχου αριθμού. Τους κάναμε καθαρό από την πρώτη φάση της συζήτησης ότι εδώ εγείρεται θέμα βιωσιμότητας των καναλιών και η βιωσιμότητα είναι για μας η μήτρα της διαπλοκής. Διότι εάν υπάρχει μια διαφημιστική πίτα από την οποία ζουν τα ιδιωτικά κανάλια και αυτή η πίτα συρρυκνώνεται, τα κανάλια ζουν με ζημιές. Οι ζημιές τους γίνονται ανάγκες για δανειοδότηση. Και εκεί ξεκινάει, άντε πάλι, ο φαύλος κύκλος του τριγώνου της διαπλοκής, το οποίο επιδιώκουμε και θελήσαμε να σπάσουμε. Θέλουμε βιώσιμα σχήματα, να μην χρειαστεί κανένας από τους ιδιοκτήτες να ζητήσει τη βοήθεια πολιτικού για να εξασφαλίσει έννοια στα δάνειά του και να υπάρξει και μία πιθανότητα και οι δημοσιογράφοι να δημοσιογραφούν έχοντας στο νου τους το λειτουργήμά τους και όχι τα ιδιαίτερα, ειδικά και πολύ εγωιστικά θα σας έλεγα, συμφέροντα του ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού στον οποίο εργάζονται. Αυτή είναι η προσδοκία μας. Δεν κάνουμε κάποια επαναστατική πράξη νομίζω. Κάνουμε το αυτονόητο, το οποίο όμως φαίνεται ότι στην Ελλάδα του 2016 είναι ζητούμενο να εφαρμοστεί το αυτονόητο. Κάνουμε μία αδειοδότηση. Δεν ισχυριζόμαστε ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα της τηλεόρασης δια αυτής της διαδικασίας. Μου λέγανε, συνάντησα δημοσιογράφους, μου λένε τα εργασιακά μας. Λέω, αυτό που μπορέσαμε εμείς να κάνουμε δια του νόμου είναι να βάλουμε τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Απαιτείται 400 εργαζόμενοι ανά τηλεοπτικό σταθμό να εργάζονται.
για να λυθούν τα προβλήματα των εργαζομένων χρειάζεται και κίνημα εργαζομένων, οργάνωση, αγώνας και πίεση βεβαίως και προς την νομοθετική εξουσία να προστατέψει τα δικαιώματά τους. Δεν θα λυθούν λοιπόν όλα τα προβλήματα με το πάτημα ενός κουμπιού και την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, αλλά νομίζω ότι θα μπορούμε με περηφάνεια να πούμε ότι το όνειδος αυτό της ασυδοσίας και των γκρίζων ζωνών στην τηλεόραση πήρε ένα τέλος και πήρε ένα τέλος με τη δική μας διακυβέρνηση. Δεν θα σας κουράσω με άλλες με άλλα θέματα σε σχέση με άλλες λεπτομέρειες σε σχέση με την αδειοδότηση. Θα σας πω μόνο ότι είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος και νομίζω ότι στις αρχές του Αυγούστου θα έχουμε τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αφήνουμε δηλαδή, επειδή είναι στα πρότυπα διεθνούς διαγωνισμού οργανωμένη η δημοπρασία αυτή, υπάρχει ένα περιθώριο για για τις ενστάσεις που ενδεχομένως θα πρέπει να κάνει, επιλέξει να κάνει κάποιος και για να αποφανθεί η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού επ' αυτών και μετά προχωράμε κανονικά στη δημοπρασία. Σας είπα πριν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ταυτίσει την κριτική της απέναντι στην κυβέρνησή μας σε σχέση με αυτό το ζήτημα με την κριτική που ασκούν οι ιδιοκτησίες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό. Διότι και η Νέα Δημοκρατία έχει τη δική της απαραίτητη για τη δική της πολιτική επιβίωση συμβολή στην προσπάθεια της λύθης για το λαό μας. Τι θέλει η Νέα Δημοκρατία να ξεχνά? Θέλει να ξεχνάμε τα πεπραγμένα της. Προσέξτε, δεν σας μιλάω για τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης απλώς. Σας μιλάω για τις δεσμεύσεις στις οποίες είχαν βάλει τη χώρα πριν τις εκλογές του 2015. Θα μου πείτε, Υπουργέ, τώρα πάλι τα ίδια, καμένη γη και παραλάβαμε χάος? Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Το ξέρετε όλοι ποιες ήταν οι δυσκολίες και η κατάσταση της οικονομίας όταν αναλάβαμε να κυβερνήσουμε. Δεν είναι αυτό το πρότιστο και αυτό την κατάσταση της οικονομίας αποδείξαμε ότι μπορούμε να την αντιπαρέλθουμε και να δώσουμε μάχη και να κερδίσουμε και θα σας πω παρακάτω. Το θέμα είναι ότι οι δεσμεύσεις του κυρίου Σαμαρά ήταν κεκτημένο έδαφος για τους εταίρους μας. Κεκτημένο έδαφος για να το αντισυμβαλόμενο στη διαπραγμάτευση. Τι έλεγαν αυτές οι δεσμεύσεις? Ότι η ελληνική οικονομία θα παράξει πλεονάσματα 4,5% κατ' έτος. Δηλαδή η διαφορά εσόδων δαπανών, αν εξαιρέσουμε τα τοκοχρεωλήσια, θα είναι της τάξης του 4,5% του ΑΕΠ. Είναι ένα τεράστιο νούμερο που προσέξτε όμως τώρα, και αυτό δεν πρέπει σε καμία συζήτηση πολιτική με οποιονδήποτε συνομιλητή μας, φίλο ή αντίπαλο, να ξεχνάμε. Ο κύριος Χαρδούβελης είπε και παραδέχθηκε ότι αυτά τα πλεονάσματα δεν θα ήταν εφικτό να πιαστούν. Και καταραίει, φίλες και φίλοι, και σαν χάρτινος πύργος όλη η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς παραλύσαμε την οικονομία, λέει, με την αχρίαστη διαπραγμάτευση. Παραλύσαμε, λέει, την οικονομία. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς? Να παραδεχτούμε και να υπογράψουμε τα πλεονάσματα που αυτοί τώρα παραδέχονται ότι ποτέ δεν θα ήταν εφικτά? Να εφαρμόσουμε στο ακέραιο τις δικές τους δεσμεύσεις? Ξέρετε πόσες απολύσεις στο δημόσιο είχαν δεσμευτεί να κάνουν, φίλες και φίλοι, για το 2015 και το 2016? 15.000. 15.000, μην τα υποτιμάτε σας παρακαλώ. Διότι όταν κάθισε ο Τσακαλώτος στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, του είπανε, τι θα γίνει με αυτή τη δέσμευση? Γιατί δεν θα την κάνετε? Και για να μην την κάνετε, τι θα μας δώσετε? Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα οι διεθνείς διαπραγματεύσεις. Θέλω να πω και να υπογραμμίσω ότι κάθε εκατοστό κερδίθηκε με μάχη. Και η μάχη των πλεονασμάτων. Ξέρετε τι άλλο είχαν υπογράψει? Την άμεση κατάρρευση των επικουρικών συντάξεων. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, διότι είναι επίκαιρο. Και είμαι σίγουρο ότι αυτές τις μέρες έχετε κι εσείς γίνει κοινωνή του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι.
Εμείς φίλες και φίλοι δεν είπαμε ψέματα. Εμείς δεν είπαμε ψέματα. Εμείς ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε στη διαπραγμάτευση το φέραμε ενώπιον του λαού. Σκεφτείτε λίγο τι έχει γίνει με το ΕΚΑΣ στην προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Σας καλώ να το σκεφτούμε μαζί. Το ΕΚΑΣ είχαν δεσμευτεί να το καταργήσουν αμέσως. Εμείς καταφέραμε να το διατηρήσουμε για 4 χρόνια. Και έρχονται τώρα να πούν, ότι εμείς είμαστε αυτοί που δεν τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας. Έμφυα. Άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα. Είχαν κάποια λαϊκή εντολή να τον εφαρμόσουν και δεν το θυμάμαι. Όταν το θεσπίσανε. Είχαν κάποια λαϊκή εντολή να τον... Δεν είχαν, νομίζω. Εμείς το Γενάρη ζητήσαμε λαϊκή εντολή. Λέγατε θέλατε να καταργήσουν τον έμφυα. Έτσι μας λένε. Ναι, βεβαίως, θέλουμε να τον καταργήσουμε. Και προσδοκούμε να το καταφέρουμε στο μέλλον. Δεν είπαμε ψέματα όμως. Όταν δεν τα καταφέραμε, όταν πετύχαμε τα μισά από όσα θέλαμε να κατακτήσουμε με τη διαπραγμάτευση, αυτή τη διαπραγμάτευση, ήρθαμε ενώπιον του ελληνικού λαού. Και εκεί είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Διότι από εμάς δεν είχε ούτε λεφτά υπάρχουν και μετά μνημόνιο, ούτε Ζάπιο και μετά ουδείς αναμάρτητος. Όταν ο Τσίπρας εξάντλησε την εντολή του Γενάρη, την έφερε με ειλικρίνεια μπροστά στο λαό τη συμφωνία. Και έφερε και τη δική του παρουσία στην πολιτική ζωή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θα υπάρξουν δυσκολίες. Αλλά θα δώσουμε μάχη. Θα δώσουμε μάχη και θα καταφέρουμε να τις μετριάσουμε. Πώς? Όταν κλείσαμε τη συμφωνία, φίλες και φίλοι, οι εταίροι μας λέγανε ότι η οικονομία θα πάει στο μείον 2,5%. Αναρωτηθήκατε γιατί μηδενίστηκε η προβλεπόμενη ύφεση. Διότι καταφέραμε μεταξύ Σεπτέμβρη και Δεκέμβρη να απορροφήσουμε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ξέρετε ότι η χώρα μας για πρώτη φορά στα χρονικά είναι πρώτη στην απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ευρώπη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Με κοιτάτε με απορία διότι δεν το έχετε δει σε κάποιο δελτίο. Έχετε δει άλλα προβλήματα. Έχετε δει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα προβλήματα της υγείας. Τεράστια. Πονάει ο κόσμος. Υποφέρει. Ακούσατε πουθενά ότι για πρώτη φορά από το 2010 και μετά θα γίνουν 5.500 προσλήψεις στην υγεία. 5.500 προσλήψεις. Και παραλάβαμε υπογραφή 15.000 απολύσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ακούω τελευταία και κάποιους αριστερούς να τα μηδενίζουν όλα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι δευτερεύον ή δεν αξίζει τον κόπο να έχουν πρόσβαση στην υγεία 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας που είναι ανασφάλιστοι? Ποιος δικαιούται στο όνομα, ποιον αξιών μπορούμε να τη μηδενίσουμε αυτή την πολιτική επιλογή? Τη μάχη που δώσαμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι το επίπεδο των 35.000 ευρώ, τη θεωρούμε δευτερεύουσα? Είναι μια επιλογή την οποία μπορούμε να την προσπεράσουμε και να πάμε σπίτι μας να κοιμηθούμε με ήσυχη συνείδηση ότι προστατεύσαμε τις αξίες της αριστεράς? Υποφέρει ο λαός, εμείς το χτυπάμε στην πλάτη και απλώς του λέμε, είδες που στα έλεγα, πόσο χάλια είναι η κυβέρνηση της δεξιάς? Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, και επειδή αύριο είναι και η επέτειος του δημοψηφίσματος. Λένε κάποιο, ο Τσίπρας έκανε το όχι, ναι, για κοιτάξτε λίγο τις ομιλίες του Τσίπρα πριν το δημοψήφισμα. Τι έλεγε ο Τσίπρας πριν το δημοψήφισμα? Θέλω το όχι για να πάω σε διαπραγμάτευση και να φέρω συμφωνία σε 48 ώρες. Και τότε τον ειρωνεύονταν. Δεν συζητάω για αυτούς που πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε καμία συμφωνία με τους εταίρους. Υποτιμούν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα αυτοί. Υποτιμούν το γεγονός ότι θα κατέρρευε το τραπεζικό μας σύστημα. Διότι αυτή είναι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Και εμείς ασκούμε την κριτική μας. Αλλά από το διεθνή συσχετισμό δεν ξεφεύγεις ούτε με ευχές, ούτε με κατάρες. Δεν συζητάω λοιπόν για αυτούς που θεωρούσανε, διαστρεβλώνοντας βέβαια,
ότι η εντολή του όχι ήταν εντολή για να μην έρθει συμφωνία. Να συζητήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έρχεται και αυτή και επαναλαμβάνει το ίδιο. Λέει, κάναμε το όχι, ναι. Μάλιστα. Τι θα σήμαινε το ναι, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, που με τόσο πάθος υποστήριξατε. Η χώρα εκείνη τη στιγμή δεν είχε καμία συμφωνία. Τα πράγματα ήταν εντελώς στον αέρα. Εγώ, ο ίδιος, ήμουνα σε τηλεοπτικό σταθμό. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, πρέπει να σου ομολογήσω. Ήμουνα σε τηλεοπτικό στούντιο, σε δελτίο ειδήσεων, όταν ήρθε η είδηση ότι το Eurogroup απορρίπτει, λέει, το αίτημα της Ελλάδας για ολιγοήμερη παράταση του υπάρχοντος τότε προγράμματος, ούτως ώστε να μην πάει ο λαός στην κάλπη του δημοψηφίσματος εκβιαζόμενος και με κλειστές τράπεζες. Και πανηγυρίζανε εκείνη την ώρα ορισμένοι και γράφαν τα χαρτιά ότι θα μας κάνουν και εξεταστική, μάλιστα. Τα πράγματα λοιπόν τότε ήταν στον αέρα, η χώρα δεν είχε καμία εξασφάλιση για τη δανειοδότησή της και η απέτηση ήταν να συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε, να υπογράψουμε, να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις του κύριου Σαμαρά για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, για τις απολύσεις στο δημόσιο, για τις ελεύθερες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τον όρο παράλληλο πρόγραμμα, γιατί θεωρώ ότι και η συμφωνία έχει το αποτύπωμά μας, η ίδια η συμφωνία, μέσα στην ίδια τη συμφωνία δώσαμε μάχη και κερδίσαμε, και εκτός συμφωνίας εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό και στήμα. Εάν δεν υπήρχε η Επιτροπή, θα τα κάναμε όλα έτσι? Όχι βέβαια. Και εδώ έρχεται και η συζήτηση για την υιοθεσία του προγράμματος. Την έχετε ακούσει, έτσι? Να υιοθετήσει, λέει, η ελληνική κυβέρνηση το πρόγραμμα. Τι να βγει δηλαδή να πει? Ότι είναι ένα πλήρως καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα και ότι αυτό και θα το κάναμε και μόνοι μας, ας πούμε, άμα δεν μας το λέγατε. Αυτή είναι, νομίζω, μια συζήτηση η οποία είναι λίγο πονηρή. Και δεν θα το κάνουμε αυτό. Αλλά θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους την επιλογή μας να πάμε σε συμφωνία. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε αυτές τις μέρες το γελίο του θεάματος, όπου οι ηγέτες του Brexit την κάνουν ελαφρά πηδηματάκια ο ένας μετά τον άλλον. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό, φαντάζομαι, για τους ανθρώπους που τους πίστεψαν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Είναι δευτερεύον το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης το οποίο εφαρμόζουμε και το οποίο θα ενισχύσουμε από το πλεώνασμα? Είναι κάτι το οποίο ο αριστερός, ο προοδευτικός πολίτης, ακόμα και ένας πολίτης συντηρητικός, εγώ θα σας έλεγα, δεν νομίζω ότι όλοι οι συντηρητικοί πολίτες αποθεώνουν τους μηχανισμούς της αγοράς ή πιστεύουν ότι πρέπει να έχουμε μεγάλες ανισότητες για να είναι λειτουργική η οικονομία. Δεν είναι μια κίνηση δευτερεύουσα την οποία μπορούμε και πρέπει να προσπερνάμε. Για σκεφτείτε τώρα τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει, θα φέρω, λέει, συμφωνία για 2% πλεονάσματα, 4% ανάπτυξη και ισχυρές μεταρρυθμίσεις. Ο μάγος, ο Χουντίνη. Θα κάνει, λέει, τα μαγικά και θα αναπτύσσεται με 4% η οικονομία. Υποκρισία πρώτη. Εάν υποστηρίζει ότι πρέπει να έχουμε χαμηλά πλεονάσματα, να μας εξηγήσει αν καλός ή κακός ο Σαμαράς υπέγραψε τα υψηλά πλεονάσματα. Ο Σαμαράς είχε υπογράψει 4,5% πλεονάσματα. Θα μας πει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, εάν ο κύριος Σαμαράς, γιατί απογειώνονταν και η οικονομία και ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ και την κατέστρεψε, όπως λένε, έτσι δεν λένε? Εάν ο κύριος Σαμαράς λοιπόν τα 4,5% πλεονάσματα καλώς τα υπέγραψε, ή έκανε λάθος ο κύριος Σαμαράς και η χώρα για να μπει στην ανάπτυξη χρειάζεται χαμηλότερα πλεονάσματα. Έτσι δεν είναι? Γιατί το κάνει όμως αυτό? Το κάνει για να πει ότι δεν πετυχαίνουμε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης επειδή δεν προχωράμε τις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις, αδερφέ μου? Μήπως τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης που επιτέλους μετά από 40 χρόνια στοιχειοδός αποκομματικοποιείται και θα σταματήσουν τα φαινόμενα
να μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης, όντας υπουργός εσωτερικών, να διορίζει 400 διευθυντές και υποδιευθυντές σε θέσεις στο δημόσιο με μία υπουργική υπογραφή, ξυλώνοντας και ανθρώπους που είχαν περάσει υπηρεσιακά συμβούλια. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις εννοεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν τις εννοεί αυτές ο κ. Μητσοτάκης. Αν τις εννοούσε αυτές, θα ερχόταν να ψηφίσει μαζί μας τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Δεν εννοεί αυτές, να σας πω τι εννοεί. Εννοεί τα απομεινάρια από την πέμπτη αξιολόγηση. Όσα καταφέραμε εμείς να αποτρέψουμε. Τις απολύσεις στο δημόσιο που δεν κάνανε. Την απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα που δεν κατάφεραν να περάσουν. Τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις, την οποία ακόμα και τώρα προπαγανδίζουν. Αυτό είναι το περιεχόμενο του κουτιού με τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης ευαγγελίζεται. Να μην έχετε καμία αμφιβολία. Αυτή είναι. Αλλά είναι, ξέρετε, και καμιά φορά αστείο το θέαμα να μας εγκαλούν εμάς για την αριστεροσύνη. Εμείς, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι αυτή η αριστερά. Θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης την αριστερά. Ο καταλληλότερος, ας πούμε, να μας εξηγήσει την αριστερά, να μας κρίνει και να μας μετρήσει. Λοιπόν, αν ο κύριος Μητσοτάκης και η ΣΥΝ αυτό είχαν συνηθίσει σε μια αριστερά η οποία βολεύεται σε χαμηλά ποσοστά, την οποία θα την τιμούν για τους παρελθόντες αγώνες και θα τη χτυπούν χαμηλά στην πλάτη, αλλάξανε τα πράγματα. Αλλάξανε. Έχει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με μια αριστερά της μάχης, με μια αριστερά που δεν φοβάται να πάρει την ευθύνη, με μια αριστερά που θέλει να κριθεί όχι μόνο για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που κάνει. Και θα ήταν μεγάλο κρίμα. Όχι για τη συνείδησή μας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου να σας πω. Δεν είναι λοιπόν η συνείδησή μας αυτό και το μόνο που πρέπει να κρίνουμε. Η συνείδησή μας δεν μας επιτρέπει να αφήναμε τον κύριο Σαμαρά να εφαρμόσει το πρόγραμμα το οποίο είχε δεσμευτεί. Αυτό μας επέβαλε η συνείδησή μας. Η συνείδησή μας επέβαλε να μείνουμε και να δώσουμε τη μάχη. Δεν θα κρύψουμε στιγμή τα προβλήματα. Στιγμή δεν θα τα κρύψουμε. Θα βάλουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Καταλαβαίνουμε, ξέρουμε και γνωρίζουμε. Ναι, θα θέλαμε να μην έχουμε υποχρεωθεί σε μια συμφωνία που να μας λέει κόψτε 1% του ΑΕΠ από το συνταξιοδοτικό. Τι κάνανε οι αντίπαλοι μας όταν υπήρχε αυτό το αίτημα? Μήπως έρχονταν μαζί μας να διαπραγματευτούμε για να απαλλάξουμε το λαό από αυτό το βάρος? Όχι. Μας λέγανε καταστρέφετε την οικονομία, υπογράψτε μια συμφωνία, ό,τι και ό,τι. Όλο αυτό, όλη αυτή η συλλογιστική, όλος αυτός ο καμβάς των ιδεών θα ήταν κενός εάν η χώρα ήτανε και αυτή στο κενό και απομονωμένη. Και η στρατηγική μας είναι άδεια εάν δεν παντρεύεται, αν δεν μπλέκεται μαζί με μια ευρωπαϊκή στρατηγική, με μια στρατηγική για την Ευρώπη. Το πώς αντιλαμβανόμαστε δηλαδή την Ελλάδα της δίκαιης ανάπτυξης, που είπε και ο Κωστής, θα ήταν κενό γράμμα αν δεν είχαμε κάτι συμπαγές να πούμε και για την Ευρώπη. Διότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιλέξαμε να λειτουργήσουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να αποφύγει τις πιέσεις των χρηματαγορών. Αν φύγεις από το ευρώ, θα χρειαστείς μια δανειοδότηση για να στηρίξεις το καινούργιο σου νόμισμα. Έτσι δεν είναι? Και αυτό πρέπει να σας θυμίσω ότι πολλοί από τους υποστηρικτές της αποχώρησης από το ευρώ λέγανε ότι θα έπρεπε να πάμε σε μια λύση συμφωνημένης εξόδου από το ευρώ. Συμφωνημένη έξοδο σημαίνει δάνειο, δάνειο σημαίνει όρη και καινούριο μνημόνιο. Δεν έχω πιστεί από κανέναν ότι η συμφωνία την οποία κατάφερε η Ελλάδα παραμένοντας στο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι χειρότερη από αυτή που θα καταφέρναμε αν επιλέγαμε να φύγουμε. Και επειδή το μυαλό μας δεν το έχουμε μόνο στα παιδιά τα δικά μας και στα παιδιά του διπλανού μας, το έχουμε και στο μυαλό των συναγωνιστών σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραγκούνη? Λέω τον Καραγκούνη γιατί ήταν στην Ισπανία για τις ισπανικές εκλογές, που εκεί θέλαμε και προσδοκούσαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί προσδοκούσαμε καλύτερο αποτέλεσμα? Απλά για να πειράζουμε τους δεξιούς φίλους μας, άλλοι στο καφενείο, άλλοι στο καφενείο της Βουλής,
Όχι. Όχι, γιατί ποια είναι η διαφορά του δεξιού ηγέτη της Ισπανίας ή του προηγούμενου δεξιού ηγέτη της Πορτογαλίας από τον αριστερό ηγέτη της Πορτογαλίας τώρα ή αν είχε προοδευτική κυβέρνηση η Ισπανία ή από τον Τζίπρα. Ο δεξιός της Πορτογαλίας πέρσι τέτοιο καιρό έλεγε στον Τζίπρα πρέπει και εσύ να υποφέρεις. Γιατί και εγώ έκανα λιτότητα και δεν θα έχω μούτρα να κυκλοφορήσω ανάμεσα στους Πορτογάλους εάν εσύ καταφέρεις κάτι καλύτερο και απαλλαγείς από βάρη. Ο Τσίπρας δεν θα το πει ποτέ αυτό. Ο Τσίπρας πάει στη σύνοδο κορυφής και λέει αυτά που υπέφερε η Ελλάδα να μην τα υποφέρει κανένας άλλος. Αυτά που κατάφερε η Ελλάδα για το χρέος να τα κάνουμε πανευρωπαϊκή ρύθμιση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η δεξιά θέλει την κάθε χώρα μόνη της απέναντι στις ορέξεις των αγορών. Η αριστερά θέλει τις χώρες και τους λαούς ενωμένους σε αυτή την ελάχιστη γεωγραφική και πολιτική περιοχή που λέγεται Ευρώπη, στην οποία οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, η αριστερά μπορούν να αναχαιτήσουν ακριβώς την ακραία ατζέντα των αγορών που θέλει τις ιδιωτικοποιήσεις, τις κοινωνίες των ανισοτήτων. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Και αυτή η διαφορά είναι, αυτή η πανίσχυρη ιδέα που μας ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια, είναι αυτή που μας έκανε να καταφέρουμε να έχουμε τέτοια αποδοχή, να είναι ο Τσίπρας το 2014 υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν, να μπορεί αυτή τη στιγμή να συνομιλεί με την αριστερά, με τους πρασίνους, με τους σοσιαλιστές και να ανοίγει ζητήματα, να πυροδοτεί συζητήσεις στην Ευρώπη. Ποτέ τα τελευταία χρόνια η χώρα μας δεν είχε τέτοια κοινοβουλία. Ποτέ. Ποτέ. Ο κύριος Σαμαράς ήτανε απόλυτα ταυτισμένος με τη γερμανική ηγεσία. Απόλυτα ταυτισμένος και μόνο. Και αυτή η επιλογή και δοκιμάστηκε και αποδοκιμάστηκε. Αν λοιπόν εμείς, για να ολοκληρώνω, ξεκινάμε με την εξής βασική, με το εξής βασικό συμπέρασμα. Ποιο είναι το μέγιστο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Είναι το πρόβλημα της ανεμικής ανάπτυξης, της ύφεσης και των τεράστιων ανισοτήτων. Η κοινωνία λοιπόν των τεράστιων ανισοτήτων έχει ανάγκη από μακροχρόνια αριστερή και προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η Ελλάδα. Δεν μπορεί μια δεξιά κυβέρνηση με την ατζέντα της και τις προτεραιότητές της να γιατρέψει αυτές τις πληγές. Δείτε τις αιχμές της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και σκεφτείτε και πείτε μου, θα αυξήσουν ή θα μειώσουν τις ανισότητες? Η πολιτική της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις. Η πολιτική των απολύσεων στο δημόσιο. Η απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, αναρωτιέμαι. Θα αυξήσει ή θα μειώσει τις ανισότητες? Για να είναι η ανάπτυξη δίκαιη λοιπόν, χρειάζονται μηχανισμοί οι οποίοι θα την κάνουν δίκαιη. Είτε αυτοί λέγονται το ισχυρό κοινωνικό κράτος, είτε αυτοί λέγονται συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε κοινωνική προστασία και άλλη προστασία των χαμηλών εισοδημάτων. Και κλείνω με την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική δεν είναι ένα εκλογικό κόλπο. Η απλή αναλογική είναι κατεφαρμογή της συνταγματικής πρόνοιας περί ισότητας της ψήφου. Και επειδή κάποιοι λένε τώρα για το 3% και ασκούν κριτική, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είχε νόημα όταν τα κόμματα στη Βουλή ήταν 3 και αναρωτιόμασταν εάν ποτέ θα γίνουν 4. Αυτή τη στιγμή με 8 κόμματα στη Βουλή νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και για άλλους λόγους, στους οποίους δεν χρειάζεται να αναφέρω, ότι είναι εξαιρετικά δευτερεύοντα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια σύγκληση δυνάμεων και με άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ούτως ώστε να επιτύχουμε τον αριθμό 200 στην υπερψήφιση της απλής αναλογικής η οποία βρίσκεται ήδη στη Βουλή και να μπορέσει να εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές. Αντιλαμβάνεστε βέβαια
Και καταλαβαίνετε από την σφοδρή αντίδραση συγκεκριμένων κέντρων της διαπλοκής και της Νέας Δημοκρατίας ότι εάν είναι κάτι που δεν θα θέλανε, είναι η αυθεντική και ισόνομη έκφραση του ελληνικού λαού. Η μονοκρατορία κομμάτων στην εξουσία είναι κάτι που η αριστερά παραδοσιακά έχει κατακρίνει και νομίζω ότι αποκαλύπτεται και ο ρόλος που ο καθένας έχει επιλέξει να παίξει και η στρατηγική η οποία έχει επιλέξει να ακολουθήσει. Κλείνω εδώ και επαναλαμβάνω και λέω ότι περπατήσαμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο με λάθη και παραλήψεις, αλλά το κορυφαίο λάθος που θα έστελνε ξανά την αριστερά στα ζήτητα της ιστορίας για μερικές δεκαετίες δεν έγινε. Και ευτυχώς που δεν έγινε, φίλες και φίλοι. Ευτυχώς που αυτή τη στιγμή όχι μόνο είμαστε όρθιοι, όχι μόνο κερδίζουμε μάχες, όχι όσες θα θέλαμε, αλλά έχουμε φέρει και τη χώρα σε μια κατάσταση που να έχει διεθνή ακτινοβολία πολύ μεγαλύτερη από το απόλυτο μέγεθός της. Και σε πληθυσμό και σε οικονομία. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να μην κούρασα.